Γεια χαρά παιδιά, Greek Unboxing εδώ, είμαι ο Πέτρος και σήμερα θα σας δείξω τα 10 πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνετε μόλις αγοράσετε το Samsung Galaxy S10+. Plus. Τα ίδια ισχύουν και για το S10 και για το S10e. Πάμε να ξεκινήσουμε, να πες το intro. Λοιπόν παιδιά, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε μόλις ανοίξετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά είναι να πάτε στις ρυθμίσεις εδώ, τα ρυθμίσεις και κατεβαίνοντας κάτω θα βρούμε τα βιομετρικά δεδομένα και ασφάλεια. Γράφει εδώ πέρα αναγνώριση προσώπου, δακτυλικά αποτυπώματα και απόρριτο. Πάμε εδώ. Άρα μπορείτε να έχετε και την αναγνώριση προσώπου και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Εγώ προσωπικά δεν έχω ενεργοποιήσει την αναγνώριση προσώπου. Έχω μόνο τα δακτυλικά αποτυπώματα. Άρα θα πάτε εδώ πέρα, θα καταχωρήσετε ένα πιν. Εγώ έχω βάλει το 1, 2, 3, 4. Εντάξει, και σας αφήνει να βάλετε παραπάνω από ένα δακτυλικό αποτύπωμα. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα προσθήκη. Έχω βάλει το ήδη το ένα όπω βλέπετε και πάμε να βάλουμε προσθήκη άλλου ένα. Τώρα, το θέμα ποιο είναι. Ότι πολλοί, όπω πάτε να σαρώσετε τα δάκτυλά σα, βάζετε α πούμε, ξέρω εγώ, έτσι το δάκτυλό σα. Ωραία, μόλι το κάνετε αυτό το πράγμα. Μετά θυμάστε ότι καμιά φορά θέλετε να το ανοίγετε και έτσι το κίνητο. Και πάτε να το ανοίγετε έτσι, πάτε να το ανοίξετε έτσι και δεν σα αφήνει. Σου λέει, βάλει το έτσι. Οπότε, να έχετε υπόψη σα πώ κρατάτε συνήθω το κινητό σα, αν είστε αριστερόχειρε, αν είστε δεξιόχειρε και πώ το ανοίγετε. Μπορεί κάποιο να βολεύεται να το ανοίγει με το δίκτυο του. Και έχει σημασία αν θα το βάλει έτσι ή έτσι. Α πούμε, εγώ που είμαι δεξιόχειρα και το κρατάω στο δεξί μου χέρι, το κρατάω έτσι και θέλω να το ανοίγω και το κάνω έτσι. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο θα, θα σαρώσω τα αποτυπώματά μου και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε πιο γρήγορη ανταπόκριση. Δεν θα βγάζει πολλά σφάλματα. Τώρα το δεύτερο πράγμα που θέλουμε να αλλάξουμε είναι το screen timeout που έχει και για να μην είναι ενοχλητικό, γιατί είναι όντω ενοχλητικό, αλλά πάμε στην εμφάνιση, ρυθμίσεις και εμφάνιση και κατεβαίνουμε κάτω. Λήξη χρονικού ορίου οθόνη. Εδώ το βλέπουμε μετά από ένα λεπτό αδράνειας θα μας, θα μας κλειδώσει την οθόνη, πράγμα που είναι αρκετά κνευριστικό. Εγώ το βάζω δύο, μπορεί και καμιά φορά μη σας πω το, το βάζω και πέντε λεπτά. Γιατί μπορεί να θέλω να διαβάσω ή να το αφήσω κάπου, ξέρω εγώ, και να. εντάξει, όταν θα είσαι στο YouTube, δεν θα στο κλειδώνει. Αλλά γενικότερα, άμα το έχει και ένα πεντάλεπτο, λέει θα το δει ότι είναι ανοιχτό το κινητό, αν πα και το, το κλείνει από μόνο σου. Είναι κάτι που πρέπει να το αλλάξει. Αλλιώ ξέρει, θα κλειδώνει μόνο του συνέχεια και θα καταντήσει λίγο εκνευριστικό. Ειδικά στην αρχή που θα είσαι σε φάση να το μάθει το κινητό και όλα αυτά. Και μόλις κάνουμε αυτό, πάμε πάλι στο ίδιο, δεν βγαίνουμε, είμαστε στο ίδιο τάμπα ακόμα και πηγαίνουμε εδώ στην, ε, φωτι, στην φωτεινότητα. Υπάρχει εδώ πέρα μια επιλογή προσαρμόσιμη φωτεινότητα, το οποίο άμα το κλικάρω θα δείτε έπεσε λίγο φωτεινότητα. Τώρα εγώ επειδή κάνω το γύρισμα το έχω στο full, αλλά γενικότερα τι είναι. Όταν ας πούμε είσαι σε ένα σκοτεινό μέρος, αυτό θα πέφτει για να μην κάνει πολύ μεγάλη αντίθεση με τα μάτια σου και σε τυφλώνει και όταν θα σε έξω και θα έχει ήλιο για να μην βγάλει τα μάτια σου γιατί δεν θα φαίνεται τίποτα θα το αυξάνει αυτόματα. Έχει έναν αισθητήρα όπου μετράει τη φωτεινότητα το φως που πέφτει πάνω στην οθόνη και αναλόγως το ορίζει. Είναι πάρα πολύ καλή λειτουργία και νομίζω ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Από κάτω ακριβώς είναι το νούμερο 3 στη λίστα. Υπάρχει και το φίλτρο μπλε φωτός. Το οποίο τι είναι στην ουσία. Αλλάζει τη θερμοκρασία χρώματο που εκπέμπει η οθόνη και γίνεται λίγο πιο σέπια, πιο ζεστό το χρώμα. Τώρα θα πει αυτό γιατί δεν το, το θέμα είναι ότι ο εγκέφαλό μα, επειδή όταν βλέπει ψυχρό φω, νομίζει ότι είναι μέρα ακόμα. Το βράδυ, άμα κάνει ε, πλοήγηση, θα δυσκολευτεί μετά να κοιμηθεί. Ή άμα θε, α πούμε, να διαβάσει. Για να μην κουράζονται τα μάτια σου και για να μην γίνουν τα μάτια σου μετά σαν τη κουβάγια, καλό είναι να έχει ένα φίλτρο μπλε φωτό και θα σε γλιτώνει. Έχουμε την νυχτερινή λειτουργία. Τώρα, άμα τη βγάλω, κοιτάξτε, ε, είναι άσπρο. Αυτό τώρα και στο GPS, άμα δείτε, όταν μπαίνει σε κανένα τούνελ, οδηγά, α πούμε, θα είναι, είναι άσπρο εθόν κτλ. Αλλά όταν μπαίνει μέσα στο τούνελ, γίνεται, μπαίνει αυτόματα σε νυχτερινή λειτουργία. Γιατί συμβαίνει αυτό, πάλι για την αντίθεση. Σκέψει τώρα να είσαι βράδυ να οδηγά και να έχει στην ουσία ένα προβολέα από πάνω, γιατί αυτό σαν προβολέα θα είναι το βράδυ και θα σε χτυπάει στη, στο πρόσωπό σου και θα σε ενοχλεί. Το κάνουμε και αυτό ενεργό, θα μα διευκολύνει. Και προχωρώντα προ τα κάτω, έχουμε την ανάλυση τη οθόνη, την οποία θα σα συμβούλευα να τη βάλετε στο, στο, full όσο περισσότερο πάει και το περισσότερο που πηγαίνει στο Plus είναι το 3040 με 1440. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω τα άλλα μοντέλα, το E και το απλό, το S10, δεν έχει τη λειτουργία για το WQ, αλλά δεν είμαι σίγουρο Σε πάση περιπτώσει, αν έχετε το Plus και αν υπάρχει αυτή η λειτουργία, βάλτε την ανάλυση στα πιο μεγάλα της νούμερα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Από κάτω έχουμε μία επιλογή για την αρχική οθόνη και στην ουσία εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε διάταξη τη αρχική οθόνη. Πάμε να το δούμε, δηλαδή πώ θέλετε να εμφανίζεται. Ε, αυτό είναι υποκειμενικό, ο καθένα ξέρετε τι του αρέσει. Και ακόμα μπορεί να πα κάτω-κάτω και να πατήσει απόκρυψη εφαρμογών και μπορεί να επιλέξει ποιε εφαρμογέ δεν θε να εμφανίζονται καθόλου. Δηλαδή αυτέ θα υπάρχουν, αλλά δεν θα εμφανίζονται καθόλου στην επιφάνεια εργασία μα. Πολύ καλό. Το επόμενο πράγμα που θα δούμε είναι πάλι στις, σύνθετε στις σύνθετες λειτουργίες και πηγαίνουμε στις κινήσεις και χειρονομίες. Λοιπόν, τώρα αυτό εδώ πέρα είναι πώς, πώς θα ενεργοποιείται το τηλέφωνο, πώς θα μπαίνει σε λειτουργία, ας πούμε, ενεργοποίησης σε μια, σε μια, κατάσταση αναμονής, εντάξει. Η πρώτη επιλογή είναι σήκωμα για αφύπνιση. Ενεργοποίηση της οθόνης όταν σηκώνεται το κινητό. Δηλαδή, στην ουσία, άμα το κλείσω τώρα και το αφήσω, κοιτάξτε, τώρα που θα το σηκώσω, α, δεν έγινε τίποτα, έτσι. Ωραία, τώρα, άμα το ενεργοποιήσω, το κλείσω πάλι. Τώρα, την ώρα που θα το σηκώσω, η οθόνη θα ξεκλειδώσει. Βέβαια, ξεκλειδώνει πάλι σε, σε, σε αναμονή, γιατί χρειάζεται πάλι το δάκτυλό μου για να ανοίξει. Αλλά, επίσης, μπορούμε να το ρυθμίσουμε να μην χρειάζεται να το ανοίγουμε το κινητό για να βάλουμε. Δηλαδή, εγώ τώρα έτσι πως το έχω, άμα το πατήσω, θα ανοίξει το κινητό. Εντάξει, άρα δεν χρειάζεται καν να το αφυπνίζω εγώ. Έτσι όπως είναι, βάζω το δάχτυλό μου, μπουμ, άμνηξε. Μια χαρά. Πάμε στο επόμενο. Τώρα, όσον αφορά την αρχική οθόνη, μπορούμε πάλι να κάνουμε μια προσωπική έτσι, διαμόρφωση. Πάμε να δούμε. Άμα κάνω swipe up, έτσι, βγαίνει το μενού εδώ πέρα το κεντρικό. Και έχω όλε τι εφαρμογέ, έχω όλα τα application τα οποία χρειάζομαι. Ξέρω εγώ, μπορεί να κατεβάσει Instagram, το Facebook σου, τα πάντα. Μπορεί να τα φτιάξει αυτά να μην είναι όπου να είναι, όπω τα έχει εδώ πέρα, α πούμε τώρα πέσω ότι εδώ πέρα το Galaxy Theme θέλω να το πατήσω και να το μεταφέρω. Εντάξει, άρα το πατάω, το, πατάω, το κρατάω πατημένο και το πηγαίνω όπου θέλω. Κάτσε, δεν το θέλω εκεί. Α, θέλω να το βάλω εδώ στην αρχική σελίδα. Ωραία, εντάξει. Ε, μπορώ να τα μετακινήσω και ομαδικά. Δηλαδή, άμα το πατήσω και πατήσω μετά επιλογή στοιχείων, μου λέει να τα πάρω και τα τρία αυτά. Τώρα το πατήσω και το πάω όπου θέλω. Θέλω να το αφήσω εδώ. Ωραία, εντάξει. Ε, το θέμα είναι ότι μπορούμε να κάνουμε και ταξινόμηση. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε εδώ, ταξινόμηση, και μα λέει, θέλετε να είναι σε μια προσαρμοσμένη σειρά ή αλφαβητική σειρά. Καλύτερα να το βάλει αλφαβητική. Οπότε, αν ψάχνει κάτι πολύ γρήγορα και έχει κολλήσει το μυαλό σου και δεν θυμάσαι που είναι, αν έχει πάρα πολλά, γιατί μπορεί να έχει πάρα πολλά. Χρησιμεύει αυτό, θα τάξει αλφαβητικά, μα θα πει ρολόι. Άρα είναι στο ρο, άρα θα είναι κάπου εδώ ή πιο πέρα. Λοιπόν, αρκετά χρήσιμο και αυτό. Συνεχίζοντα, θα πάμε στο display να φτιάξουμε το display να είναι συνέχεια ανοιχτό. Όπω βλέπετε, άμα το κλειδώσω εδώ το κινητό και το αφήσω, δεν δείχνει τίποτα. Καλά, τώρα άμα το σηκώσω, ναι, θα ανοίξει γιατί έχουμε κάνει αυτή την επιλογή. Αλλά γενικότερα, όταν θα είναι κλειστό, θα είναι κάπω έτσι. Ωραία, τώρα εμεί θα το βάλουμε το display να δουλεύει συνέχεια. Οπότε, αυτό που θα κάνετε θα είναι να πάτε στι ρυθμίσει και κλείδωμα οθόνη. Display always on display. Εδώ βλέπετε ότι είναι ενεργό υπάρχει, άρα θα πάμε στην λειτουργία προβολής και βλέπετε ότι στο default το έχει στο πατήστε για εμφάνιση. Δηλαδή πρέπει να κάνεις ένα tap έτσι με το δάκτυλό σου ή να πατήσεις από εδώ για να ανοίξει. στο βάλουμε εμφάνιση πάντα και θα το επιθυκεύσουμε. Άρα τώρα που θα κλείσω θα εμφανιστεί το display. Το βλέπετε και θα είναι έτσι. Μην νομίζετε δεν τρώει τίποτα σχεδόν από μπαταρία. Δεν θα υπάρχει καμιά διαφορά ας πούμε ότι θα τρώει πιο γρήγορο μπαταρία και τα λοιπά. Δεν τρώει καθόλου ενέργεια αυτό το ρολόι που θα εμφανίζεται θα είναι αυτό, αλλά αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Δηλαδή πάμε ξανά settings και κλείδωμα οθόνη. στο display και εδώ πέρα έχει τις ρυθμίσεις. Πατάμε ρυθμίσεις και μπαίνουμε, να το βλέπετε. Εδώ είναι έτσι πως το εμφανίζει τώρα και έχουμε να διαλέξουμε διάφορα σχέδια. Mm. Με μου αρέσει και αυτό, ωραίο είναι. Και μπορούμε να το αλλάξουμε και στο χρώμα, να το αφήσουμε έτσι δηλαδή. Πάμε να δούμε πως φαίνεται. Μια χαρά, ε. Με το αφήσει έτσι. Ωραίο είναι. Έτσι μου αρέσει πιο πολύ. Λοιπόν, αφήνω αυτό. Το επόμενο που θα φτιάξουμε θα είναι αυτή εδώ η μπάρα. Κάτσε να δω να φαίνεται καλά. Ωραία, ελπίζω να κάνει φόκο. Τώρα εδώ πέρα μου δείχνει μερικέ πληροφορίε όπω το κινητό είναι στο αθόρυβο, μου δείχνει το δίκτυο, το σήμα του δικτύου και την μπαταρία μου. Αλλά όπω βλέπετε, την μπαταρία έχει ένα κουτάκι, α πούμε, πόσο άδεια είναι κτλ. Αλλά δεν έχει ποσοστό. Πάμε να το προσθέσουμε αυτό. Άρα πάμε ρυθμίσεις πάλι, ειδοποιήσεις, ειδοποιήσεις, γραμμή κατάστασης και εδώ πέρα μου λέει έχει τις τρεις πρόσφατες ειδοποιήσεις, θα το βάλω όλες το πίσεις και εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας. Μόλις το πατήσω να το έδειξε. Είναι η μπαταρία στο 72% αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Λοιπόν πάει και αυτό. Και μετά από όλα αυτά, το τελευταίο tip που έχω να σας δώσω είναι να πάτε να πάρετε μια καλή θήκη για το κινητό. Γιατί αυτό το κινητό δεν θέλετε να πάθει ούτε μία γρατζουνιά. Εγώ γενικότερα, και ο, αν με ακολουθείτε καιρό, θα ξέρετε ότι δεν βάζω ποτέ θήκε στα κινητά μου. Ο λόγο είναι επειδή τα έχουν φτιάξει έτσι πολύ όμορφα κτλ. Και, και έχουν ρίξει τόσο πολύ δουλειά οι άνθρωποι, γενικότερα η ανθρωπότητα, για να μου το κάνει λεπτό και όμορφο και πας και του βάλεις μια θήκη και το κάνεις, ε, ξέρεις, πώς. Από την άλλη υπάρχουν ωραίες θήκες και όταν έχεις ένα κινητό το οποίο κάνει χίλια και χίλια και ευρώ. Εντάξει ρε φίλε, δεν θες τώρα να σου γρατζουνηθεί καμιά, καμιά, οθόνη και να τρέχεις. Λοιπόν, οπότε πάρτε και μια θήκη. Αυτά από μένα, δεν έχω τίποτα άλλο. Αν εσείς πιστεύετε ότι ξέχασα κάποια ρύθμιση, η οποία είναι must και πρέπει να την αλλάξεις οπωσδήποτε από τα default, γράψτε κάτω στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like. Άμα θέλετε να δείτε τα επόμενα unboxing, κάντε subscribe στο κανάλι και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά!